Καρουζέλ και παγοδρόμιο τέλος για τις ΣΕΡΕΣ. Ο Δήμος ΣΕΡΟΝ αποφάσισε να δώσει τέλος στη λειτουργία τους λόγω της αυξημένης επιδημιολογικής εικόνας του νομού. Σήμερα λοιπόν ξεκίνησε η διαδικασία απεγκατάστασης τόσο του Καρουζέλ στην πλατεία Κρονίου όσο και του παγοδρομίου στην πλατεία Ελευθερίας. Η Κυριακή λοιπόν ήταν η τελευταία ημέρα λειτουργίας για το Καρουζέλ και το παγοδρόμιο μετά την αρνητική απάντηση του Δήμου ΣΕΡΟΝ στο αίτημα του αναδόχου για παράταση μίας εβδομάδας. Ο ίδιος ο Δήμαρχος ΣΕΡΕΟΝ Αλέξανδρος Χρυσάφης ήταν αρνητικός σεβόμενος στα νέα υγειονομικά δεδομένα και την υπερμεταδοτικότητα που παρουσιάζει μετάλλαξη όμικρον. Είχε ζητήσει η εταιρεία παράταση για μία ακόμη εβδομάδα. Η σύμβαση ήταν μέχρι χθες, μέχρι του μηνός. Ο Δήμαρχος είπε, για λόγους που γνωρίζουμε όλοι, ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Όλοι θα θέλαμε να δουλέψει και αυτοί οι άνθρωποι να δουλέψουν παραπάνω και τα παιδιά να χαρούν περισσότερο. Αλλά είναι τόσο δύσκολη η κατάσταση που βιώνουμε όλοι και με τη μετάλλαξη του όμικρον, που είναι σωστό να μην προχωρήσουμε. Είναι νομίζω πολύ σωστή η απόφαση αυτή που υπάρχουν. Ο στολισμός πάντως με τα χιλιάδες λαμπιόνια που δίνουν φως και χρώμα τόσο στην πόλη όσο και στα χωριά, πρόθεση του Δήμου είναι να παραμείνει όσο περισσότερο γίνεται. Για όλα που έχουμε τα λαμπάκια θα μείνουν αρκετές μέρες ακόμη. Εννοείται σίγουρα μέχρι την Κυριακή που έρχεται και λίγο παραπάνω. Και σιγά σιγά σας θυμίζω βέβαια ότι όλα τα στολίδια αυτά πηγαίνουν. Σταθερές είναι μόνο γυρλάνδες και κάποια εξτήλια. Όλα τα υπόλοιπα τα λαμπάκια που είναι στα δέντρα και σε διάφορους στήλους πηγαίνουν, όλα αφαιρούνται, έτσι ώστε να μπορούν του χρόνου να χρησιμοποιούνται τουλάχιστον τα περισσότερα.